Γι' αυτό ήρθα και στην περιοχή. Έχουμε με τον Δήμαρχο, πρέπει να συμβεί και με την προηγούμενη φιλία, όσο είμαστε στο παιδείας, έχουμε σημαντικά πράγματα τα οποία προχωρήσαμε και για το, και για το 8ο Λύκειο, Δήμαρχε, αλλά τώρα είμαστε εδώ για τον τουρισμό. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι οι Δήμοι δείχνουν τον δρόμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε και μια άλλη πλευρά κάθε περιοχή και κάθε πόλη. Το τουριστικό λοιπόν προϊόν, το πολυδιάστατο προϊόν που έχει μέσα και το θαλάσσιο κομμάτι και τη γαστρονομία και το κομμάτι έτσι, της αξιοποίησης πολλών στοιχείων που έχουν να κάνουν και με ιστορικό, ξέρεις, πολιτιστικό, διάβαζα πλήρως το προφίλ της περιοχής και μπορεί πραγματικά να δώσει στον ταξιδιώτη, στο φιλοξενούμενο της περιοχής σας μια πολυδιάστατη εμπειρία. Αυτό δένει μαζί με τη γενικότερη έτσι, η πολιτική την οποία ακολουθούμε στο κομμάτι του τουρισμού, την ανάπτυξη των ειδικών μορφών. Το αρμόδιο ευθυγό θα δείτε ότι και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ θα έχουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε και τους Δήμους. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είμαι σίγουρη ότι και ο Δήμαρχος έτσι το βρίσκει εξίσου κρίσιμο είναι η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος Δεκεμβρίου ξεκινάμε την πρώτη, τη μεγαλύτερη επιμόρφωση 20.000 αδέλφων και παλικά εργαζομένων στον τουρισμό μέσω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω σας είπα αρκετά.